Καλησπέρα σας, βιβλιοβούλιο, Κυριακή βράδυ και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε δύο συγγραφείς που είναι παράλληλα και συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κριτικοί βιβλίου, με έτσι πολύ ιδιαίτερο στίγμα ο καθένας του στον ευρύτερο χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού. Μιλάω για τον Κώστα Κατσουλάρη και τον Γιάννη Μπασκόζο. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκαμε, Μανώλη. Είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και για τα πρόσφατα βιβλία τους, αλλά και να συζητήσουμε και ευρύτερα θέματα του χώρου του βιβλίου, καθώς και οι δύο είναι πολύ έμπειροι και βέβαια έχουν ανοίξει με πολλές ευκαιρίες το διάλογο στα ζητήματα αυτά μέσα από τις ηλεκτρονικές τους εφημερίδες και τα περιοδικά, τα οποία είναι ο αναγνώστης στο οποίο έχει ιδρύσει ο Γιάννης Μπασκόζος και το Book Press που έχει ιδρύσει και διευθύνει ο Κώστας Κατσουλάρης. Αλλά θα ξεκινήσουμε λογοτεχνικά. Θα ξεκινήσουμε λογοτεχνικά με τον Γιάννη Μπασκόζο, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε το μικρό μυθιστόρημα «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών». Γιάννη, είναι και το πρώτο σου μυθιστόρημα, έτσι? Ναι, νουβέλα θα τη λέγαμε. Έχεις βγάλει τρεις συλλογές διηγημάτων ως τώρα. Αυτό εδώ έχει στοιχεία που συγγενεύουν με την τρίτη σου συλλογή διηγημάτων. Είναι ιστορίες της γειτονιάς σου, ναι, στην οποία γεννήθηκες και μεγάλωσες. Και εδώ μια έτσι πιο μεγάλη ιστορία για την οποία θα μιλήσουμε. Να κάνω μια παρατήρηση στην αρχή, να πω ότι το περιοδικό Αναγνώστη δεν το έχω ιδρύσει εγώ μόνος μου. Είχαμε ξεκινήσει μια ομάδα από 7 συναδέλφους που βρισκόμασταν παλιότερα στο Διαβάζω και όταν έκλεισε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καινούριο περιοδικό μαζί με τον συνεργάτη σου εδώ, τον Βαγγέλη τον Χατζηβασιλείου, τη Μαρίζα Ντεκάστρο, την Κατερίνα τη Σχοινά. Και συνεχίζουμε έτσι όλοι μαζί. Εγώ απλώς είμαι ο διευθυντής αυτού του περιοδικού. Ναι, εντάξει. Σωστή διευκρίνηση. Τότε για να μην έχουμε κανένα συνεργικό καυγά, να πω ότι και εγώ την Book Press την έχουμε ιδρύσει μαζί με τη σύζυγό μου, την Ελένη Κορόβλε, τη δημοσιογράφου, και έκτοτε μαζί πορευόμαστε. Απλώς και εγώ είμαι ο διευθυντής. Ωραία. Η σωστή έκφραση είναι διευθυντές, λοιπόν, των δύο ιστοσελίδων. Περίπου ήμουν και ιδιοκτήτρια, και τυπικά δηλαδή. Απέναντι στον νόμο είναι η ιδιοκτήτρια του μέσου. Το πράγμα. Ναι. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν στην νουβέλα. Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη όπου μεγάλωσες, έτσι. Και ακόμα πηγαίνω έρχομαι εκεί. Και ακόμα πηγαίνω έρχεσαι εκεί, ναι. Πες μας λίγο έτσι, γιατί επιμένεις πρώτον στις ιστορίες που έχουν αφετηρία τον τόπο αυτό, τη γειτονιά αυτή της Αθήνας. Στο προηγούμενο βιβλίο μου ήταν μια συλλογή διηγημάτων και λεγόταν «Ιστορίες από το ΜΕΤΣ». Υπήρχαν αρκετές ιστορίες που ήταν παγκρατιώτικες. Το Μέτσος γνωστόν είναι μια μικρή περιοχή στα παρυφές του Παγκρατίου. Ίσως επειδή έχω συνδέσει τη ζωή μου πολύ και ειδικά τα νεανικά μου χρόνια με αυτή τη γειτονιά, όταν προσπαθώ να φτιάξω μια ιστορία μου έρχεται πιο εύκολο να την τοποθετήσω εκεί. Δηλαδή θα μου πεις, δεν μπορεί να την τοποθετούσες στην Κυψέλη. Ναι, μπορούσα, την ήξερα αρκετά καλά και την Κυψέλη, ας πούμε. Αλλά μου ήταν πιο φυσικό. Γιατί να ψάχνεις να βρεις κάτι άλλο όταν έχεις έτοιμο το υλικό σου. Και ειδικά μάλιστα για αυτή την νουβέλα, την μπαλάντα, είχα και τους ήρωές μου κάπως έτοιμους. Γιατί στην προηγούμενη συλλογή διηγημάτων υπήρχε ένα δίηγημα με ένα συγκρότημα. Mm-hmm. Τους περίφημους Athens Pistols. Φανταστικό, δεν υπήρξε ποτέ. Το οποίο ήταν 5 άτομα και δίπλα τους άλλοι 2-3. Λίγο αργότερα ξανάγραψα ένα δίηγημα, ανέκδοτο που δεν το δημοσίευσα ποτέ, πάλι με τους Athens Pistols. Και ξαφνικά σκέφτηκα ότι είχα τους ήρωες έτοιμους.
και ήδη με κάποιες μεταξύ τους διαφορές και κάποια γεγονότα που αλλού τους ένωναν και αλλού τους χώριζαν. Είχα την περιοχή έτοιμη, άρα ήμουν πιο... είχα ένα έτοιμο υλικό για να αρχίσω να διαμορφώνω την ιστορία. Γιατί, όπως ξέρουμε και από τις σχολές δημιουργικής γραφής που και εγώ και ο Κώστας κάνουμε, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Ένα χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, από τον ήρωα, από τους ήρωές σου. Η μπαλάντα έχει και βιωματικό υλικό μέσα, δηλαδή είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κάτι από τα πρόσωπα που γνώριζες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κριτικός λογοτεχνίας ο Περαντονάκης, που σχετίζεται και με τα δύο περιοδικά, είχε γράψει κάποια στιγμή, γιατί κάθε φορά που διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την πραγματικότητα του μυθιστορήματος, ναι, και δεν ασχολούμαστε με την ίδια την πραγματικότητα του μυθιστορήματος. Λοιπόν, τα πρόσωπα είναι όλα φανταστικά, τα γεγονότα είναι όλα πραγματικά και πολλά από αυτά είναι βιωματικά. Δηλαδή, ή τα έχω ζήσει ή τα έχω ζήσει εμέσως, μέσω τρίτων, από την ίδια την εποχή. Γιατί ήταν η εποχή που κι εγώ υπήρχα, ναι, σε αυτή τη γειτονιά, δηλαδή την εποχή χρονικά, είναι... λίγο πριν πέσει τη δικτατορία, ναι, και ναι, λίγο μετά. Ναι, είναι ακριβώς η τελευταία περίοδος της Χούντας. Ακριβώς, ναι. Και για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία. Δηλαδή ότι είναι μια παρέα παιδιών που αποφασίζουν να γίνουν, να φτιάξουν ένα συγκρότημα. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος είναι ο ηθινονούς, ο μάνατζερ, ας πούμε, που φιλοδοξεί να εκτοξεύσει και το συγκρότημα στο στερέωμα της σκηνής της pop ή της rock, ξέρω εγώ. Και υπάρχει και ο αφηγητής. Αυτά είναι τα πολύ βασικά πρόσωπα. Δηλαδή, ο αφηγητής, ο οποίος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και ο οποίος δεν είναι μουσικός της ομάδας, αλλά είναι φίλος. Είναι ο φαν. Ναι. Και παρακολουθείς την ιστορία τους, τη φάση κατά την οποία φτιάχνεται το συγκρότημα και τη φάση κατά την οποία εξελίσσεται και μετά διαλύεται. Κιόλας δεν βλάπτει να το πει κανείς. Και πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει λίγο, ίσως και όχι τόσο λίγο, και η ιστορία της περίοδου. Mm-hmm. Και υπάρχει και το γενικότερο κλίμα αυτό πολύ, δηλαδή το, θα έλεγε κανείς, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν οι νέοι τότε, οι συνήθειές τους, τα στέκια τους, ιδίως τα παγκρατιώτικα, που είναι και πολύ γνωστά, έτσι δεν είναι? Ναι, περίπου είναι αυτό. Αυτό που είπες είναι, μάλλον, όχι περίπου, αυτό που είναι είπες, είναι η παρέα και είναι και η εποχή. Η εποχή είναι το background. Εγώ δεν σκόπευα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για την εποχή, αλλά εκ των πραγμάτων τα βάζεις ένα χαρακτήρα μέσα σε μια χρονική διάρκεια, επηρεάζεται. Έτσι αυτά τα παιδιά έχουν ένα πολυπρισματικό χαρακτήρα. Δηλαδή από τη μια είναι νέοι, δηλαδή κοιτάνε τι blue jean θα φορέσουν, ποια τραγουδία τους αρέσουν, κάνουν φλερτ, ξημεροβραδιάζονται στο Λέτζο και στο Pastry Family, αλλά απ' την άλλη ανησυχούν. Δηλαδή θα πάνε σε μια αντιδικτατορική εκδήλωση, θα πάνε στο Πολυτεχνείο τρεις μέρες, θα προσπαθήσουν να κάνουν και κάτι αντιδικτατορικό, να κλέψουν ένα πολύγραφο. Δηλαδή είναι ανίδεοι, με την έννοια μη συνειδητοποιημένοι. Δεν ανήκουν σε οργανώσεις και τα λοιπά, παρόλο που θέλουν κάποια στιγμή να μπουν σε κάποια. Και ταυτόχρονα είναι καλή, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι από μια καλή πρόθεση, να μάθουμε το καινούριο, αυτό που έρχεται, να μπούμε μέσα και να σκαλίσουμε, να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η έννοια του, ας πούμε, ναι, ναι, της νουβέλας. Ναι. Και απηχεί κάτι σε σχέση με το πώς σκέφτεσαι ότι δρούσαν τότε όχι μόνο οι παρέες, αλλά και τα παιδιά ακριβώς που δεν ήταν σε οργανώσεις, και πώς γινόταν, ας πούμε, η επαφή με οργανώσεις και κινήματα, και πώς ο ένας παρέσυρε τον άλλον. Και, δηλαδή υπάρχει το ερώτημα αν αυτά τα παιδιά σε μια άλλη φάση θα πολιτικοποιούνταν έστω λίγο ή καθόλου. Το πιο πιθανό ήταν θα πολιτικοποιούνταν, γιατί είχαν αυτή την προδιάθεση. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν μετά.
Σίγουρα όμως ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, έτσι όπως το ζήσα εγώ τουλάχιστον, που παρασύρθηκε από τη δύνη των γεγονότων και μπήκε μέσα αυτή τη δύνη των γεγονότων. Δηλαδή, πάρουμε για παράδειγμα το Πολυτεχνείο, έτσι δεν είναι, που δεν ξέρω πόσα άτομα περάσανε εκείνο το βράδυ. Από αυτούς ένα πολύ μικρό τμήμα ήταν οργανωμένο σε οργανώσεις. Το υπόλοιπο είναι οι αυθόρμητοι που κατέβηκαν να δουν τι γίνεται, που αισθάνονταν ότι κάτι γίνεται εδώ και άρα πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε. Ξέρανε ότι ζουν σε δικτατορία, δηλαδή πληροφορίες ήταν περιορισμένες. Απ' την άλλη, τα μηνύματα, παρά τη δέσμευση των μέσων ενημέρωσης της εποχής, είχαν έρθει. Είχε παιχτεί το Woodstock. Ήταν γνωστό ότι είχε γίνει ο Μάης του 68, είχαν γράψει εφημερίδες. Ήταν γνωστές οι φοιτητικές εξεγέρσεις τόσο στο Μπέρκλεϊ όσο και στην Ταϊλάνδη, που μέσα στο Πολυτεχνείο θυμόμαστε ότι υπήρχαν συνθήματα για την Ταϊλάνδη, γιατί εξελισσόταν την ίδια περίοδο μια φοιτητική διαμαρτυρία. Δηλαδή βλέπαν ότι γίνεται κάτι. Ξέραν ότι γίνεται κάτι και ήταν και σίγουροι κατά κάποιο τρόπο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και συμμετείχαν σε αυτό. Αλλά μόνο ήταν η πλειονότητα των νέων. Ναι. Η πιο περιορισμένη, ας πούμε, μειονότητα ήταν αυτή που ήταν οργανωμένη, συνειδητή, ξέραν τι γίνεται. Αυτή η σχέση νομίζω ότι μετά την μεταπολίτευση άλλαξε. Δηλαδή πάρα πολλοί νέοι μπήκαν στις οργανώσεις. Ναι. Ήδη διαβάζουμε όλα τα βιογραφικά των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα στη δημοσιότητα και ο καθένας από κάπου είχε περάσει. Ναι. Εσύ είχες κατέβει στο Πολυτεχνείο ναι, τότε. Ναι. Ναι. Κώστα, έχεις διαβάσει και το ναι, βιβλίο. Ναι, βεβαίως. Έχω διαβάσει και αυτό που σκέφτομαι καθώς ακούω τώρα την κουβέντα σας είναι ότι όταν ένας συγγραφέας πηγαίνει πίσω στο παρελθόν και μιλάμε για περίπου 50 χρόνια πίσω, ασχέτως αν είναι και πράγματα που τα έχει ζήσει, πέρα από το να καταγράψει γεγονότα, εμπειρίες, κάποια ιστορικά στοιχεία της μικροϊστορίας μιας περιοχής κτλ. Που είναι και αυτό μέσα σε κάτι που ο λογοτέχνης το κάνει, κομίζει πάντα και κάτι από σήμερα προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή βάζει κάτι από το σημερινό βλέμμα εκεί πίσω και κάτι θέλει να μας πει. Εγώ πάντα έτσι πάντα σκέφτομαι και τώρα γιατί ο Γιάννης έγραψε αυτό το βιβλίο και λέει μια ιστορία με χαρακτήρες και δεν γράφει ένα άρθρο για το πώς ήταν το Παγκράτη εκείνη την εποχή. Και προσπαθώ εκεί να εστιάσω, που είναι και το πιο ρευστό σημείο κάθε λογοτεχνικής προσπάθειας. Έτσι, όσο έχω μπορέσει να αντιληφθώ, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο πιο βαθύ από ότι καταρχάς συστήνεται, έτσι, με ιστορία της εποχής, με νεαρούς κτλ. Και που νομίζω ότι με έναν τρόπο μεταφέρει κάτι από τη σημερινή ύστερη σοφία σε μια εποχή που μπορεί οι άνθρωποι να μην την... που αν γραφόταν αυτά τα πράγματα εν θερμό τότε να μην μπορούσε να τα δει κανείς. Η οποία σοφία εκφράζεται με αποστασιοποίηση, ακόμα και με το να μην λέει πράγματα, με το ποια, τι πράγματα διαλέγει να αφηγηθεί η σκηνή, ας πούμε, στο κύτταρο με το Σαββόπουλο, ας πούμε. Πάρα πολύ εμβληματική σκηνή. Το τρόπος που και είναι άλλο να το λες, έπαιζε ο Σαββόπουλος στο κύτταρο, και άλλο να βλέπεις χαρακτήρες να αντιδρούν ενώ βλέπουν το Σαββόπουλο να λέει τον μπάλο τώρα το 70, από τι είμαστε, ας πούμε. 73, κάτι. Σε 71, 72, σε χρόνια τέτοια. Και τι εντύπωση μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα σε μερικούς ανθρώπους τότε. Αυτά τα πράγματα μπορεί να κάνει η λογοτεχνία, μπορεί να τα κάνει μόνο αυτή. Και εκεί, και εκεί εγώ στέκομαι περισσότερο. Από το πώς ήταν ο Λέντζος, ξέρω εγώ, εκείνη την εποχή. Ή κάποια πράγματα τα οποία... χρειάζονται, βέβαια, είναι ο διάκοσμος του ρεαλισμού, ας πούμε, που μας είναι απαραίτητος. Ναι, αυτά βέβαια μπορεί κανείς να τα περιγράψει αν τα έχει και βιώσει, γιατί γι' αυτό όταν πας και πολύ πιο πίσω σε πράγματα τα οποία δεν έχεις ο ίδιος δει, τέτοιου τύπου σκηνές είναι δύσκολο να... δεν ξέρεις αν ο συγγραφέας μπορεί να τις... να τις αναπαράξει, εκτός αν υπάρχουν άλλες πηγές από τις οποίες έχει τροφοδοτηθεί. Είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν νεότεροι συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία τον Εμφύλιο με λεπτομέρειες, με πράγματα. Κάποια από αυτά είναι και θεωρούνται πολύ καλά. Εγώ είμαι λίγο μαγκωμένος, ομολογώ, απέναντι έτσι, στο ιστορικό μυθιστόρημα, αν το πάρουμε πραγματικά τη μετρητή, ότι μιλάμε για μια εποχή που ο συγγραφέας δεν έχει.
δεν έχει ζήσει, δεν έχει βιώματα ο ίδιος. Με την έννοια ότι καταρχάς είμαι πολύ. Ξεκινά λίγο καχύποπτα και προσεκτικά. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατά τη γνώμη του επιτρέπεται να το κάνει δεν είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Εκεί αισθάνομαι συχνά ότι οι συγγραφείς περνάνε κάποια όρια τα οποία ανήκουν στους ιστορικούς. Και εκλαϊκεύουν με έναν τρόπο την ιστορία που εμένα δεν μου αρέσει να το κάνει η λογοτεχνία. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η λογοτεχνία είναι τέχνη εκλαϊκεύσης. Πιστεύω ότι είναι υψηλή τέχνη. Και ότι αυτά που έχει να τα πει, μπορεί να τα πει με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Και όταν μπαίνει σε χωράφια που άλλοι το κάνουν καλύτερα, εκεί αισθάνομαι ότι φτηνένει το πράγμα. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται παραδείγματα για να γίνουν τώρα κατανοητά. Και είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, Μανώλη, που υπάρχουν και άλλοι πιο ειδικοί από μένα. Ίσως απλώς είπα λίγο τη δική μου έτσι ως αναγνώστης, ας πούμε. Όχι, είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Δεν αφορά το βιβλίο του Γιάννη αυτό. Ναι, γιατί όχι, για τον Γιάννη προφανώς. Είναι βιωμένη εμπειρία. Ειδικά για το ιστορικό μυθιστόρημα, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των σύγχρονων μυθιστορημάτων που κυκλοφορούν είναι αναφέρονται σε ιστορικά πράγματα, γεγονότα, πάνε πίσω. Κύριε, και βιβλία που διαβάζονται πολύ, είναι πραγματικά μια εκπομπή που θα μπορούσε να την κάνει, έχει πολύ ενδιαφέρον και αφορά εμέσως και άλλες τέχνες της αναπαράστασης, το πώς τελικά... Ενώ οι ιστορικοί κάνουν μια πολύ λεπτεπίλεπτη και βαθιά δουλειά για πολλά θέματα, για πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα, σαν να επικρατεί στη δημόσια συζήτηση και στο δημόσιο φαντασιακό η κατάθεση που έχουν κάνει οι μυθιστοριογράφοι. Ναι. Το έχει πάντα η καλύτερη. Ναι. Είναι μια συζήτηση αυτή, αλλά όταν πας να βάλεις όρια στους λογοτέχνες γίνεται χαμός. Όλοι θυμώνουν γιατί πιστεύουν ότι η τέχνη είναι ελεύθερη. Ναι. Και σε ένα επίπεδο έτσι είναι, έτσι, αλλά και η κριτική στην τέχνη είναι επίσης ελεύθερη. Σωστά. Και πολλές φορές και το σινεμά. Το σινεμά επιβάλλει και μια οπτική. Το σινεμά, οι σειρές, δηλαδή. Στο παρελθόν. Βλέπεις, ας πούμε, και τώρα βλέπεις μια καταπληκτική σειρά, το Τσέρνομπιλ, έτσι. Ναι. Καταπληκτική, το πώς είναι γυρισμένη κτλ. Ξέρεις ότι πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα. Αν έχει γράψει κάποιος το βιβλίο από το οποίο εμπνεύστηκε το Τσέρνομπιλ. Θα το έχουμε ξεχάσει, θα θυμούνται όλη τη σειρά. Γιατί ειδικά με το σινεμά η δύναμη της αναπαράστασης είναι εντυπωσιακή. Και τώρα αναφέρω ένα μάλλον θετικό παράδειγμα που οι άνθρωποι βασιστήκαν και στο βιβλίο της Αλεξίεβης, αρκετά μάλλον. Σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλουν στο φαντασιακό, επιβάλλεται στο φαντασιακό, να το πω έτσι, μια εκδοχή της ιστορίας, η οποία δεν είναι απαραίτητα αυτή που βρίσκουν οι ιστορικοί. Δεν λέω τώρα τι πιστεύω. Διαβάζει μετά τους ιστορικούς και βλέπεις ότι τα πράγματα. Δεν είναι και έτσι ακριβώς. Πάντως σκέφτομαι ότι είναι κάπως παράδοξο το ότι πήγαμε στη συζήτηση για το ιστορικό μυθιστόρημα με αφορμή ένα μυθιστόρημα που μιλάει για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή ήδη το Πολυτεχνείο που είναι κάτι... Είναι ιστορία. Είπα και εγώ είναι μισό αιώνα πριν. Έτσι. Μισό αιώνα πριν. Δεν μας φαίνεται τόσο πολύ, αλλά πραγματικά. Νομίζουμε ότι είναι πολύ κοντά. Αλλά και είναι για μένα που δεν τα έχω ζήσει, τώρα και το αυτό έχει μια σημασία και τα ξέρω μόνο διαμεσολαβημένα, γιατί εγώ γεννήθηκα το 68. Ήμουνα πολύ μικρός σε αυτά τα γεγονότα. Είναι στην πραγματικότητα σαν ένα ιστορικό μυθιστόρημα όταν τα διαβάζω. Γιατί αφορούν γεγονότα τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω την ακρίβειά τους κτλ. Και τα προσεγγίζω μέσα από μια τέτοια. Μια νεαρή συνεργάτητα που το διάβασε, πολύ νεαρή. Όταν διάβασε εκεί τις περιγραφές μέσα στο Πολυτεχνείο, που είναι έτσι και λίγο χαρά, πανηγύρι και φλερτ και τέτοια, μου λέει εσύ έτσι ήταν. Γιατί εγώ από το δημοτικό που θυμόμουν μόνο τη σκηνή με το τάγκ και απ' έξω τους οργισμένους να φωνάζουν. Δεν μπορούσε να πιάσει δηλαδή όλη τη σημασία ενός τριήμερου που ήταν, ας πούμε, και λίγο. Ναι, ήταν και λίγο γιορτή, ήταν και λίγο. Ο Γιάννης. Έχει να κάνει πολύ με αυτό που ήθελα να πω και εγώ πριν και που είναι ίσως καλύτερο παράδειγμα και από το Σαββόπουλο αυτό. Υπάρχει, γιατί έχει περάσει τη λογοτεχνία το Πολυτεχνείο με διαφορετικές εκδοχές. Υπάρχει ωστόσο κάτι το βλοσιρό και το βαρύ όταν πάμε εκεί. Ότι υπάρχει μόνο αίμα, θάνατος, αγώνας, που εκ των υστέρων από αυτά που γίνανε βέβαια το κατανοεί κανείς. Αλλά η στιγμή πριν τα τάγκς δεν ήταν απαραίτητος αυτά μόνο. Και, του Γιάννη αυτό έχει μια ελαφράδα στο πώς το δείχνει. Γιατί οι άνθρωποι ήταν και μια γιορτή. Σωστά. Φλερτάρανε, ο ήρωας φλερτάρει. Ήταν και ένα ξέσπασμα γιορτινό που ακολούθησε και μια άλλη κατάληψη που πάλι είχε. Βέβαια, ήταν μια αποκοτιά πρώτα απ' όλα. Ήταν μια αποκοτιά η οποία όμως έχει και τρομερή την δύναμη. Βέβαια. Έρωτες φαντάζομαι. Ναι.
Ας πάμε λίγο τώρα και στη δουλειά σας όμως, ας την πούμε δημοσιογραφική. Δεν ξέρω πώς την ορίζετε εσείς. Αυτά τα δύο περιοδικά είναι από τα σημαντικότερα περιοδικά που διαθέτουμε έτσι, για την λογοτεχνία και για το βιβλίο γενικώς. Εγώ έτσι πάντα θαύμαζα, ας πούμε, μια και είπαμε για Αποκοτιά, το θεωρούσα πάντα μια Αποκοτιά αυτό, δηλαδή το να μπεις στη διαδικασία του περιοδικού στον χώρο της λογοτεχνίας, ναι. Δεν είναι κάτι, και για τον τύπο ισχύει φυσικά αυτό, πρώτα απ' όλα, αλλά νομίζω ισχύει και για το ηλεκτρονικό περιοδικό, δεν είναι μια εύκολη, ας πούμε, ένα εύκολο εγχείρημα, έτσι δεν είναι. Μάλλον ο Γιάννης δικαιούται να μιλήσει πρώτος, αλλά να πω για λογαριασμό ότι ο Γιάννης πάτησε και πάνω σε κάτι που ήταν ήδη μια παράδοση. Το διαβάζω, βέβαια. Ναι. Το οποίο υπήρξε διευθυντής. Ναι. Και εγώ ήμουνα συνεργάτης κάποια χρόνια και ήταν κάτι που ήδη είχε μια ιστορία σημαντική. Είχε φτιάξει τα βραβεία που ήταν ένας θεσμός από τότε έτσι, πολύ σημαντικός. Και ο Γιάννης το ανέλαβε, το δίθυνε και μετά εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε στον αναγνώστη κτλ. Ναι. Συνεπώς. Περισσότερο, μιλώντας τώρα για τον Γιάννη και τον αναγνώστη, διέσωσε μια κατάσταση και την εξυγχρόνησε, να το πούμε έτσι, και την έφερε στην νεότερη εποχή ο Γιάννης, παρά έκανε μια Αποκοτιά με την έννοια που τώρα που το έλεγες, παρότι και αυτό μπορεί και να αποτελεί κάποιους όρους μια Αποκοτιά. Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι και το Book Press προέρχεται από αυτή την παράδοση που διαβάζω, γιατί ήμασταν και συνεργάτες τότε. Εντάξει. Είναι δύο ηλεκτρονικά περιοδικά, μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποια, λίγα, τέλος πάντων να μην περιαυτολογούμε, τα οποία κρατήσανε λιγάκι και το ύφος και τις αξιολογήσεις του έντυπου περιοδικού. Δηλαδή κριτικές βιβλίων, φιερώματα, το οποίο πέρασε μεγάλη κρίση και περνάει. Δηλαδή, ναι. Οπότε εμείς όταν το ξεκινήσαμε τον αναγνώστη είχαμε σκεφτεί ότι εντάξει, άμα κλείνει το ένα, κλείνει το άλλο, τι θα μείνει στο τέλος. Άρα είχαμε μια έτσι, αισθανόμασταν ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να μείνει κάτι. Και αν δεν πετύχουμε, δεν πετύχαμε. Okay. Εξάλλου, τώρα κλείσαμε 10 χρόνια, είμαστε στον 11ο χρόνο. Εντάξει, έχουμε φτιάξει τη δική μας ιστορία τώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επικαλεστούμε το παρελθόν του καθενός μας. Και εντάξει, δεν ήταν εύκολο πολύ, γιατί ξαφνικά φυτρώσανε χιλιάδες άνθη μες στο διαδίκτυο. Λογοτεχνικό, φίλολο, βιβλίο, φιλικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό πολλά από αυτά λειτουργούν και από προσανατολιστικά ή λειτουργούν, ας πούμε, σαν πυροτεχνήματα. Και εσύ έπρεπε να κρατήσεις μία στάση. Και αν κρατήσαμε αυτή τη στάση, αυτό μας επιβράβευσε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα brand. Ναι, προφανώς. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, από την άποψη των οικονομικών δυσκολιών εκεί τι γίνεται. Δηλαδή, ναι μεν το έντυπο είχε τα εκτυπωτικά και όλα αυτά τα οποία επιβαρύνανε πολύ περισσότερο, αλλά και εδώ φαντάζομαι ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Είμαστε λίγο διαφορετικοί εδώ, γιατί εμείς έχουμε, ο αναγνώσεις είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Όταν τη φτιάξαμε είπαμε ότι δεν θα μοιράζουμε κέρδη εκ των πραγμάτων αφού είναι μη κερδοσκοπική, δεν θα έχουμε υπαλλήλους, δεν θα έχουμε τίποτα. Είναι κατά κάποιο τρόπο που αποφασίσαμε να είμαστε κυπουροί. Δηλαδή άλλοι ασχολούνται με διάφορα χόμπι, εμείς κρατήσαμε αυτό το πράγμα ως χόμπι αλλά με μια επαγγελματική ας πούμε συνείδηση. Οπότε η αστική μη κερδοσκοπική δεν έχει μεγάλα οικονομικά ας πούμε, προβλήματα, ναι. Μπορεί να κινηθεί πιο άνετα. Ο Κώστας έχει διαφορετική εμπειρία. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι η αστική μη κερδοσκοπική δεν σε εμποδίζει από το να έχεις υπαλλήλους για παράδειγμα, καλά, ναι. Αλλά εξ αρχής ο στόχος τίθεται λίγο διαφορετικά σε σχέση με το να είσαι μια εταιρεία. Αλλά για την ουσία του ερωτήματος τώρα, πράγματι, τα βάρη είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με το έντυπο. Έτσι, εμείς, το δικό μας έντυπο, μάλιστα
που βγάλαμε 10 τεύχη όλα και όλα το 2009 και 2010. Ναι. Ήταν εξού και ο τίτλος Book Press, τότε ήταν μια αναφορά στο Free Press στην πραγματικότητα, ναι, ναι, και ήταν ένα έντυπο που έμοιαζε με τη LIFO και την Athens Voice στο σχεδιασμό και στο σχήμα κτλ. Τυπώναμε 30.000 φύλλα, τα οποία τα κάναμε διανομή σε όλη την Ελλάδα, μας βοηθούσαν και οι εκδόσεις Πατάκη. Δηλαδή ήταν ένα εγχείρημα μιας άλλης εποχής, το μέγεθος. Μιας εποχής της Ελλάδας μέχρι το 8-9, που ακόμα, που περίπου εκεί που ξεκινήσαμε, ναι, που λίγο δεν το είδαμε να έρχεται μάλλον, ας πούμε. Οπότε τα κόστη ήταν πραγματικά τεράστια. Για μας το πέρασμα, εγκαταλείποντας το έντυπο και το πέρασμα παραμένοντας μόνο στο site, γιατί site είχαμε από την αρχή, ήταν μια τελείως άλλη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε και ο Γιάννης πριν, στο διαδίκτυο συναντάς μετά το ζήτημα του ότι ο καθένας ανοίγει κατά κάποιο τρόπο το δικό του μαγαζάκι, και με έναν τρόπο βρίσκεσαι με έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι και κάπως ψευδής, όπως είναι πολλά στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι πάντα άνθρωποι που έχουν προθέσεις να είναι εκεί, που παραμένουν στο χώρο κτλ. Αλλά και αυτά ο χρόνος τα ξεδιαλύνει κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι πλέον, okay, καλά τα έχουμε καταφέρει. Ναι. Καλά τα έχουμε καταφέρει. Ναι, κάποιοι άνθρωποι βιοπορίζονται και από αυτό, μερικός ή και ολικός, και εμείς μερικός. Και καταφέρουμε να κάνουμε και αυτό που αγαπάμε με μικρές αβαρίες σχετικά. Σωστά, σωστά. Ναι. Όντας αυτό που είπε και ο Γιάννης, που τη μοιάζουμε κάπως, είναι η αλήθεια ότι, όπως και ο Γιάννης και εγώ, είμαστε, χωρίς να ντρεπόμαστε, να το πούμε, και δημοσιογράφοι. Ναι. Και έτσι έχουν και ένα χαρακτήρα δημοσιογραφικό τα site μας. Δεν είναι φιλολογικά, δεν είναι λογοτεχνικά με ταινία που είναι κάποια περιοδικά που βάζουν μόνο κείμενα και κριτικές. Εμείς θα βάλουμε και μια είδηση και ένα θέμα. Ο αναγνώστης, και σε αυτό ο Γιάννης, ναι, έχει κάνει πολύ καλό, έχει ξεκινήσει και θέματα και συζητήσεις και... Ναι. Τελευταία, mm-hmm, μάλιστα, mm-hmm, με πολύ έντονο τρόπο και κάπως το, πούμε το τώρα, παρακολουθήσαμε και ο καθένας. Ναι, ναι. Θέλω να πω, αυτή η πλευρά είναι πολύ έντονη και στους δυο μας, ας πούμε, ναι, και στους δύο ιστότοπους. Τώρα έτσι ακροθυγώς θα μιλάμε για όλα αυτά, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μια και το έθεσες, να περάσουμε λίγο στο βιβλίο το τελευταίο που υπογράφεις μαζί με το Δημοσθένη Κούρτοβικ, το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα, είναι μέσα στο πεδίο αυτής της συζήτησης και μάλιστα έχει να κάνει και με τα δύο περιοδικά σας και με τον αναγνώστη, γιατί ανοίγει θέματα που έχει ανοίξει και ο αναγνώστης. Λέγεται «Σκοντάφτοντας ανοιχτά σύνορα» και είναι μια συζήτηση για το... για την ελληνική λογοτεχνία και την τύχη της στο εξωτερικό, εκ πρώτης όψης, αλλά και για άλλα θέματα που απασχολούν τη βιβλιακή κοινότητα. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που πυροδότησε την κουβέντα, όπως ήταν και στον αναγνώστη, την πυροδότησε, αλλά η κουβέντα πήγε σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Αν πρέπει να πω έτσι με μία, mm-hmm, κουβέντα, και αν δεν κάνω κατάχρηση λίγο του... Εγώ νιώθω μέρος μιας κοινότητας που είναι η αναγνωστική κοινότητα στην Ελλάδα. Και ως συγγραφέας είμαι υποσύνολο αυτής της κοινότητας και ως αναγνώστης μέρος αυτής της κοινότητας. Νομίζω ότι όπως κάθε κοινότητα οφείλουμε να αναστοχαζόμαστε τι μας συμβαίνει σε αυτήν την κοινότητα. Δηλαδή τι ορίζει την αλήθεια μέσα σε αυτήν την κοινότητα, τι ορίζει την πραγματικότητα, ποιες αξίες καθορίζουν το χρηματιστήριο, του τι είναι σημαντικό, τι όχι, γιατί προτείνουμε το ένα, γιατί το άλλο, πώς λειτουργεί η κριτική, ο κριτικός λόγος. Αυτά είναι τα ζητήματα στην πραγματικότητα πίσω από όλο αυτή τη συζήτηση, και είναι μια συζήτηση που με τον Δημοσθένη τον Κούρτοβικ την κάνουμε πολλά χρόνια τώρα. Και μάλιστα έχουμε βάλει και σαν παράρτημα στο τέλος την απαρχή όλης αυτής της κουβέντας, που ήταν τότε, στο διαβάζω, μια συζήτηση που είχαμε κάνει με ανταλλαγή mail τότε με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, με παραπλήσια ζητήματα. Και το βάλαμε ως παράρτημα για να μπορεί κανείς να συγκρίνει τη σημερινή, mm-hmm, κουβέντα. Mm-hmm. Όπου τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε και συζητάμε. Στο στυλ καφενείου πολύ. Και είναι αλήθεια ότι η κουβέντα στον αναγνώστη μας έκανε και εμάς να τη βγάλουμε μπροστά αυτή την κρυφή συζήτηση που υπήρχε προς τα πίσω και που έχει να κάνει και με το βιβλίο του Δημοσθένη, ναι, το «Ελιά και φλαμουριά. Γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα που συζητήθηκαν και στον αναγνώστη τα είχε θέσει με έναν
με το δικό του τρόπο και τις δικές του απόψεις ο Δημοσθένης Κούρτοβικ. Και έτσι αυτό το πράγμα έγινε αρχικά ένα πολύ μεγάλο podcast και στη συνέχεια, και ευχαριστούμε πολύ την Άννα Πατάκη γι' αυτό, έγινε το βιβλιαράκι που έχεις τώρα, Μανώλη, δίπλα σου. Πάντως η κουβέντα είναι αυτό. Πρέπει, και αυτό το έχω και εγώ αυτό το αίσθημα, σίγουρα το έχει και ο Γιάννης, το έχει και ο Δημοσθένης βέβαια, να ρωτάμε τον εαυτό μας και τους άλλους μέσα σε αυτήν την κοινότητα τι δεν γίνεται καλά. Ναι. Ξέρεις τι γινόταν μέχρι τώρα, οι συζητήσεις περί βιβλίου, τέχνης, λογοτεχνίας κυρίως κτλ. Ήταν εγκλωβισμένες στα συνέδρια τα πανεπιστημιακά, τα φιλολογικά. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συζητήσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα ή για συγκεκριμένες τάσεις κτλ. Αλλά σε μια κατεύθυνση φιλολογική, ας την πω έτσι, ερευνητική. Φάνηκε και με το πώς ξεκίνησε η συζήτηση στον Αγνάωστη και πώς συνεχίστηκε μετά με τη συζήτηση αυτή του Κούρτοβικ με τον Κώστα, ότι υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτά δεν είχαν βγει προς τα έξω κανονικά. Δηλαδή εμείς όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση πέρσι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με ένα άρθρο του Μάντι, υπήρξε ένας καταιγισμός άρθρων χωρίς να έχουμε ζητήσει κανένα. Και εκεί καταλάβαμε ότι τι γίνεται, γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να πάρουν, λένε γνώμες για όλο αυτό το πρόβλημα. Και από εκεί οδηγηθήκαμε στο να κάνουμε το συνέδριο. Και μετά υπήρχε το τρίτο βήμα που ήταν η συζήτηση του Κούρτοβικ με τον Κώστα. Και να πω κάτι και για τον Κούρτοβικ ειδικά. Επειδή φαντάζομαι και ο Κώστας και εσύ πιθανόν τον διαβάζαμε από την εποχή του σχολιαστή, που ήταν ο πρώτος κριτικός λογοτεχνίας που ήθελε να πει κατευθείαν στον αναγνώστη κάτι. Όχι να το φιλολογήσει το θέμα, αλλά να του πει τι λέει αυτό το βιβλίο. Αν αυτό το βιβλίο θα του μιλήσει ή δεν θα του μιλήσει. Ήταν πραγματικά μια τομή στη μέχρι τότε κριτική λογοτεχνίας και γι' αυτό όλοι τον παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που παρόλο που βγήκε, αφυπηρέτησε από το... Ναι. Από την εφημερίδα που δημοσίευε κριτικές. Έβγαλε αυτό το βιβλίο, Τη Δελιά και τη Φλαμουριά, που αν το συγκρίνουμε, όχι αν το συγκρίνουμε, μάλλον την ίδια περίπου περίοδο βγήκαν ακόμα δύο βιβλία για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, της Κοτζία και του Χατζηβασιλείου. Δημιούργησε ένα έδαφος πάνω στο οποίο άρχισε αυτή η συζήτηση σε εμάς, συνεχίστηκε με τη συζήτηση με τον Κατσουλάρη στο Book Press και νομίζω ότι είναι ανοιχτή τώρα. Εμείς δηλαδή το σκεφτόμαστε και αλήθεια, για μια συνέχεια. Πολύ σε αυτό. Και να προσθέσω και εγώ ότι ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, ακριβώς όπως το είπες, είναι ένας κριτικός ο οποίος χτυπάει κατευθείαν. Βυθίζει το μαχαίρι, το πάει μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή ποτέ δεν τον ένιαξε, ας πούμε, τι θα του προσάψουν για αυτό που λέει. Ποτέ δεν τον ένιαξε να κάνει εχθρούς. Αντίθετα με τους περισσότερους άλλους, όχι βέβαια όλους, που και αντίθετα με ένα κλίμα, θα έλεγα, το γράφετε και το λέτε και στο βιβλίο, που είναι ένα κλίμα έτσι λίγο μιας κομιλφό παρουσίασης. Πέρα από αυτή τη διάσταση για την οποία έχει βγάλει όνομα ο Δημοσθένης, ότι είναι ένας κριτικός που έγραφε και αρνητικά, μπορούσε να χτυπήσει, να γίνει πολύ καυστικός. Εμένα αυτό που πάντα μου άρεσε πολύ και θεωρώ τη μεγάλη του συνεισφορά ως κριτικού είναι ότι έκανε τη λογοτεχνία να φαίνεται ενδιαφέρουσα. Δηλαδή κατάφερε να συνδέει τα βιβλία με τη ζωή, να τα κάνει ζωντανά. Mm-hmm. Να σου λέει γιατί με ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, γιατί να το διαβάσω, ας πούμε, ή γιατί ενώ με ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνει, δεν το κάνει πολύ καλά, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Έβγαλε, δεν είχε καθόλου αυτή τη σκόνη, τη φιλολογίτιδα που λέμε, ας πούμε, ή τον κριτικό λόγο, ο οποίος είναι και κάπως, πώς το πω, σαν να δημιουργεί κάτι περίκλειστο γύρω από τη λογοτεχνία, ότι η λογοτεχνία αφορά λίγους ανθρώπους, πολύ μοιημένους. Ο Δημοσθένης το έκανε αυτό και είναι και κάπως, νομίζω, η κληρονομιά του. Δεν είναι ο μοναδικός που το έκανε, απλώς νομίζω ήταν ο πιο συστηματικός και καθαρός απέναντι σε αυτό. Ότι τα βιβλία μας μιλάνε για τη ζωή και τον κόσμο. Δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκινά και τελειώνει εκεί. Μας ανοίγουν, δεν μας κλείνουν. Μίλησες πριν για αναγνωστική κοινότητα και ήθελα να ρωτήσω για τους δυο σας.
επειδή έχετε και την εμπειρία των περιοδικών και έχετε και τα νούμερα και τα νούμερα των κλικ, θέλω να πω, δηλαδή ξέρετε και πώς. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το αν είναι μικρό το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα, αν είναι μεγάλο το, ή είναι μεγαλύτερο από το παρελθόν ή τώρα πέφτει. Όλα αυτά επίσης είναι στο λίγο συζητήσεις που θυμίζουν καφενειακές συζητήσεις ως τώρα. Δεν έχει υπάρξει μια πολύ συστηματική κουβέντα γι' αυτό. Υπήρξε όμως η έρευνα του ΟΣΔΕΛ που δόθηκε φέτος, ναι. Η οποία δίνει ένα μπούσουλα κατά δίνει ένα μπούσουλα. Βέβαια και παλιότερα θυμάμαι μια έρευνα που είχε κάνει το ΕΚΕΒΗ και έδινε επίσης κάποια νούμερα. Μετά οι περισσότεροι τα αμφισβητούσαν, δεν τα πιστεύανε. Δηλαδή σε συνεντεύξεις του λέγανε. Αυτή ήταν μια αισιόδοξη έρευνα πάντως. Τα αποτελέσματά της δείχνουν αύξηση στην ανάγνωση. Αλλά θα σου πω κάτι. Αυτή τη συζήτηση την κάνει ο καθένας συχνά με τελείως δικούς του όρους. Πολλοί συγγραφείς τους ακούς να μιλάνε και νομίζουν ότι το αναγνωστικό κοινό είναι περίπου αυτοί που αγοράζουν τα βιβλία τους. Δηλαδή πουλάω εγώ 3.000. Δεν είναι πάνω από 5.000 το αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι έτσι. Στο Facebook υπάρχει ομάδα, πολύ γνωστή ομάδα βιβλιοφιλική, που έχει αυτή τη στιγμή 128.000 μέλη. Είναι βιβλιοφιλική ομάδα και μιλάνε μόνο για βιβλία, έτσι. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Το αν μιλάνε για τα βιβλία που αρέσουν σε σένα ή σε μένα, είναι άλλη ιστορία. Που μιλάνε και για τέτοια. Δεν μιλάνε. Αλλά όταν μιλάμε για αναγνωστική κοινότητα, πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους τους ανθρώπους που αγοράζουν ή δανείζονται βιβλία και διαβάζουν και συζητούν για αυτά. Και είναι μια πολύ μεγαλύτερη, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα θέλαμε, αλλά είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Το βλέπω και από το site, από το πόσοι παρακολουθούν το site μας. Είναι πολύ μεγαλύτερη κοινότητα από αυτή που πιστεύετε με ΑΙ και ακούει κανείς να συζητιέται στον χώρο μας για πολλά χρόνια. Σίγουρα ένα κοινό που διαβάζει πολύ συστηματικά, πολλά βιβλία το μήνα και διαβάζει την πιο απαιτητική λογοτεχνία και γενικά διαβάζει πολύ πολύ, είναι μικρότερο. Είναι σαφές. Είναι μικρότερο. Αλλά ότι, και αν θες άλλη μου μαρτυρία, είναι συζητήσεις που έχω κάνει με τον Νίκο Λιβέριο του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας, που είναι το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στη χώρα. Δηλαδή έχει μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Το κοινό είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αν βάλεις μέσα και κοινά τα οποία δεν μας αρέσει να τα συζητούμε πολύ, το κοινό που διαβάζει βιβλία γύρω από τη θρησκεία ή γύρω από θεολογικά ζητήματα. Τεράστιες οι πωλήσεις σε τέτοια βιβλία, έτσι. Βιβλία είναι και αυτά. Πότε να πω, είναι τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι τα συζητάμε συνήθως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες, θέλοντας να βλέπουμε πάντα τις χώρες που είναι καλύτερες σε αυτό το τομέα. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν, γιατί η ανάγνωση είναι ένας δείκτης κορυφαίος σε μια κοινωνία. Έτσι, από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, κορυφαίος δείκτης της ανάπτυξης και της ποιότητας μιας κοινωνίας. Μάλιστα. Ναι, συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Κώστας. Ναι. Παίζει ρόλο και επίσης πώς τον οριοθετούμε τον καλό αναγνώστη. Εντάξει, είπε ο Κώστας ότι αυτός που διαβάζει, ας πούμε, 10-12 βιβλία σε εμάς θεωρείται ο σκληρός πυρήνας των αναγνωστών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζει ένα βιβλίο το μήνα, περίπου. Έτσι. Ναι. Άρα για να αγοράσει ένα βιβλίο το μήνα θα είναι σταθερός πελάτης σε ένα βιβλιοπωλείο, θα διαβάσει πιθανόν κάποιες κριτικές, είτε σε έντυπα είτε σε ηλεκτρονικά. Είναι ο αναγνώστης που είναι πιο κοντά, ας πούμε, στα δικά μας site, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπαινοβγαίνει στο βιβλίο. Δηλαδή θα πάρει κάποια βιβλία τα Χριστούγεννα, κάποια το Πάσχα πιθανόν ή κάποια σε αρχές του καλοκαιριού. Είναι μια ενδιάμεση βαθμίδα την οποία η πρόσφατη έρευνα του ΟΣΔΕΛ την έβαλε αναγνώστης των 2-5 βιβλίων. Δεν είναι τακτικοί αναγνώστες, αλλά παραμένουν αναγνώστες. 2-5 το χρόνο, έτσι. 2-5 το χρόνο, ναι. Παραμένουν αναγνώστες. Και το ερώτημα είναι ότι πέρα από αυτούς που είναι οι σταθεροί αναγνώστες, πώς μπορείς να αυξήσεις αυτό το ποσοστό? Πώς, ας πούμε, αν διαβάζουν το 10% να γίνει 20%. Ναι. Λέω έτσι τυχαία αριθμούς. Και αυτό είναι, εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα, ας πούμε. Και υπάρχει και ένα τρίτο του πληθυσμού, όπως λέει η ίδια έρευνα, την οποία μελήθηκε και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά και ο κοινωνιολόγος ο Νίκος Ανιατόπουλος, που δεν διαβάζει κανένα βιβλίο ποτέ. Έτσι, υπάρχει και ένα τρίτο ή 30-40% του πληθυσμού, 30 μάλλον,
Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό έβριμα της έρευνας. Ναι. Γιατί είναι το 1 τρίτον για το οποίο δεν μιλούμε καθόλου. Κοιτάμε πώς στο άλλο κομμάτι θα αυξήσουμε τους αναγνώστες. Ένας που διαβάζει ένα βιβλίο το χρόνο, τον κάνουμε διαβάσει 2-3-5. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι εγκαταλελειμμένο. Και εκεί είναι το, για μένα η συνεισφορά του Παναγιωτόπουλου, ότι δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είναι γιατί ντροπή κάνει μια και κοινωνία να εγκαταλείπει το 1 τρίτον της στο κενό. Γιατί οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν ούτε ένα βιβλίο το χρόνο, για μένα είναι άνθρωποι που είναι πεταμένοι έξω από την κοινωνία με έναν τρόπο. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Εγώ το παίρνω πολύ στα σοβαρά αυτό και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι, παρά τα θετικά που έδειξε αυτή η έρευνα, θα έπρεπε να είναι ένα μεγάλο καμπανάκι και να ασχοληθεί πολύ σοβαρά η πολιτική, γιατί αυτό είναι πολιτικό θέμα, με το πώς θα προσεγγίσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας ακούν, δεν τους νοιάζει που υπάρχουμε, το ό,τι λέμε τους είναι. Δεν φτάνει ποτέ στα αυτιά τους και να φτάσει δεν το ακούνε, αλλά είναι άνθρωποι και είναι στερημένοι αυτού που λέμε πολιτιστικού κεφαλαίου. Έτσι. Είναι φτωχοί άνθρωποι με έναν τρόπο, δηλαδή, με πολύ λιγότερα προσόντα μέσα στην κοινωνία και παρατημένοι. Mm-hmm. Παρατημένοι. Τώρα γιατί είναι χρόνια, ναι. Συγγνώμη, είναι, ναι. Αν το δει κανείς διαχρονικά, αυτό το ποσοστό είναι διαρκώς εκεί. Γίνονται μεταβολές στο άλλο. Στο υπόλοιπο 65 εντατικοποιούνται κάπως οι αναγνώστες, ας πούμε, και έτσι έχουμε μια αύξηση της ανάγνωσης και του βιβλίου, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι σταθερά εκεί από όταν υπάρχουν έρευνες. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο πολύ. Να κάνουμε μόνο επιγραμματικά. Θέλετε να κάνετε μια-δυο προτάσεις για το καλοκαίρι, μια και το καλοκαίρι είναι εποχή της ανάγνωσης, όπως λένε. Βέβαια όλη χρονιά είναι για την ανάγνωση, αλλά το καλοκαίρι ο κόσμος λοιπόν, να κινηθούμε, αγοράζει πριν φύγει. Να κινηθούμε στην ξένη λογοτεχνία, γιατί αν κινηθούμε στην ελληνική, μόλις βγούμε απ' έξω θα μας... Εντάξει, εγώ θα το κάνω. Πες εσύ τα ξέρω, θα πω εγώ τα ελληνικά. Εγώ έχω έρθει έτοιμος να πω για δύο ελληνικά. Λοιπόν, έτσι. Υπάρχουν δύο ξένα τα οποία, βιβλία τα οποία μας έχουν εντυπωσιάσει και εμένα και τον Κώστα, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και οι δύο συγγραφείς παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, που είχε και εσύ και μια ανάμειξη μικρή. Λοιπόν, είναι η κοπέλα από τη Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμένα, Μπουζάροφσκα, με δύο βιβλία εδώ, δύο συλλογές διηγημάτων, πραγματικά υψηλού λογοτεχνικού ύφους για μένα και μεγάλο νοηματικό impact, ας πούμε. Δηλαδή να μπορεί κανείς να μπει μέσα και να ανακαλύψει το γιατί αυτό το βιβλίο έγινε, ας πούμε, σε εισαγωγικά viral που θα λέγανε, στην Ευρώπη. Γιατί οι Ευρωπαίοι ασχολήθηκαν με αυτό το βιβλίο και όχι με ένα αντίστοιχο ελληνικό. Μιλάω για το βιβλίο «Άντρας μου» που είναι το πρώτο. Μιλάω για το βιβλίο «Άντρας μου» και για το δεύτερο που λέγεται «Δεν πάω πουθενά» και τα δύο από τις εκδόσεις «Αλντίνα» του Γκούτεμπεργκ. Και ένα δεύτερο είναι μιας από την Βοσνία. Μπερδεμένη ιστορία, Βοσνία, Σερβία κτλ. Είναι της Λάνα Μπάστασιτς, μπράβο, σωστά, από την ίδια σειρά Αλντίνα, η οποία με ένα πιο πληθωρικό τρόπο, όχι τόσο έτσι... Είναι μυθιστόρημα, είναι το δικό της. Και μυθιστόρημα. Περιγράφει πάλι την ιστορία δύο νεαρών κοριτσιών που βλέπουν τη χώρα τους να διχάζεται, όχι μόνο τη χώρα τους, τις εθνικότητές τους, την ίδια τη γλώσσα τους, αισθάνονται διχασμένες, ας μην πω το τέλος, και είναι ένα μυθιστόρημα πάρα πολύ σύγχρονο, πολύ ωραία γραμμένο και για ένα θέμα από ό,τι φαίνεται πολύ καυτό μέσα στα Βαλκάνια. Και σκέφτομαι ότι υπάρχουν αυτά δύο, συν τον Κοσποντίνοφ, έτσι, το Βούλγαρο που πήρε το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ, ο οποίος ξεκινώντας από πολύ προσωπικά του ζητήματα, φτιάχνει ένα καινούριο μυθιστόρημα. Και ξαφνικά γίνεται, όπως λέει ο ίδιος, από Βαλκάνιος, έγινε μετά Ευρωπαίος και στο τέλος έγινε συγγραφέα σκέτο. Δηλαδή με αναγνώρισαν οι πάντες. Αυτά είναι τρία βιβλία, από το εκδόσεις Ίκαρος είναι τα βιβλία του Κοσποντίνοφ, τα οποία τα προτείνω. Σαν ένα είδος γραφής και ένα είδος θεματικής, αν θέλεις, που ενδιαφέρει και εμάς. Και μας βάζει να σκεφτούμε και για τα θέματα αυτά που συζητάμε εδώ στα συνέδρια και στα βιβλία.
Κώστα. Εγώ θα προτείνω δύο Έλληνες συγγραφείς, mm-hmm. αναλαμβάνοντας το ρίσκο για το οποίο μίλησε ο Γιάννης. Ο ένας είναι ο Χρήστος Οικονόμου, ο πολύ καλός δικηματογράφος. Έβγαλε τώρα μία νουβέλα. Τον είχαμε φιλοξενήσει. Τον είχε φιλοξενήσει, Μανώλη, με τον τίτλο Πέστης. Και νομίζω ότι είναι ένα έργο που αξίζει να διαβαστεί και διαβάζεται ήδη πολύ. Και το άλλο είναι μια. Αυτό είναι από τις εκδόσεις πόλης. Και το έτερο που προτείνω είναι μια συλλογή διηγημάτων μιας νεότερης συγγραφέα, της Αλεξάνδρας Κάπα, mm-hmm. που έχει έναν μεγάλο τίτλο «Σκέψεις που κάνει Παρθένος Μαρία καθώς καπνίζει στο μπάνιο», κάπως ναι, έτσι, ναι. Κοντά, μπορεί όχι ακριβώς, συλλογή διηγημάτων από τον Πατάκη. Mm-hmm. Και τα δύο πάνε και πολύ καλά και το ανέφερα και νωρίτερα και το θεωρώ και κάπως αισιόδοξο, γιατί είναι βιβλία απαιτήσεων, δεν είναι δηλαδή από αυτά που συνήθως λέμε εύκολα βιβλία, όμως και τα δύο έχουν κάτι να πούν και το λένε με λογοτεχνικά έτσι πολύ δυνατό τρόπο, και έτσι ανάμεσα στα πολύ καλά ξένα βιβλία εδώ των Βαλκάνιων συγγραφείων που μας δείχνουν το δρόμο από μια άποψη και εμάς των Ελλήνων σε αυτά mm-hmm. που κάνουν και στον τρόπο που τα κάνουν, να πούμε και τους δύο αυτούς καλούς Έλληνες. Ωραία, ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ και θυμίζω ότι έχουμε και τα δικά σας βιβλία εδώ, έτσι. Είναι η μπαλάντα των ανίδεων και καλών. Πολύ ωραίος τίτλος, αυτό δεν πρόλαβα. Πολύ ωραίος τίτλος, ο οποίος προέρχεται από όπερα, έτσι δεν είναι? Όχι, από μια από τη συμφωνία του Μανώλη Καλομήρη, ο οποίος όμως την έχει πάρει από ένα στίχο από τους Ιάμβους και Ανάπεστους του Παλαμά, που παρομοιάζει την νεολαία σαν άνθη που βγαίνουν αυθόρμητα μέσα σε κήπους. Τι πιο ωραίο, έτσι. Που είναι ανίδεοι και καλοί. Μπαλάντα λοιπόν των ανίδεων και καλών από τις εκδόσεις Μετέχνιο και ο διάλογος του Κώστα Κατσουλάρη με το Δημοσένη Κούτοβικ, σκοντάφτοντας ανοιχτά σύνορα από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας θερμά που ήσασταν μαζί μου εδώ απόψε. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Μερικά από τα καινούργια βιβλία που βγήκαν αυτή την περίοδο και είναι πολλά. Γεια σου, Σταυρούλα. Γεια σου, Μανώλη. Με τι ξεκινάς? Ξεκινάω με το μυθιστόρημα του Φρεντερίκ Πολάν, «Η νύχτα που έπεσε στις ψυχές μας», Γένοβα 2001, μετάφραση Μαριάννα Μαντά, εκδόσεις Πόλης. Ναι, είναι Γένοβα 2001. Είναι Γένοβα 2001, είναι ένα μυθιστόρημα νουάρ, που είναι σαν ντοκιμαντέρ, πραγματικά. Νομίζω αυτός ήταν στη Γένοβα. Ήτανε. Και είναι επίσης ένας ακόμα πολιτικός επιστήμων που γράφει μυθιστορήματα. Ναι. Αυτό στη Γαλλία πια έχει γίνει πολύ της μόδας. Μας μεταφέρει στον καυτό Ιούλιο του 2001, όταν είχαν συρρεύσει στη Γένοβα 500.000 διαδηλωτές από όλο τον κόσμο, ενώ γινόταν η σύνοδος των G8, των πλουσιότερων χωρών του κόσμου, ναι, και πρωθυπουργός στην Ιταλία ήταν ο Μπερλουσκόνη, στην κυβέρνηση του οποίου υπήρχαν και νεοφασίστες. Και είχαμε και νεκρό. Και είχαμε νεκρό τον Κάρλο Τζουλιάνι, ναι, και ο οποίος έγινε πια σημείο αναφοράς. Ο Πολέν εδώ χαρτογραφεί όλο το χώρο. Δηλαδή είναι σαν να μας βάζει και εμάς μέσα. Μας λέει τι είδους αριστερίστικα γκρουπ υπήρχαν εκεί. Τι εσωτερικές έρηδες υπήρχαν μεταξύ τους. Τι γινόταν από την πλευρά της αστυνομίας. Πόσοι θερμοκέφαλοι αστυνομικοί, φασίστες, πάρα πολλοί από αυτούς, ήταν ετοιμοπόλεμοι και φορτισμένοι ήδη από τους από πάνω τους να είναι σκληροί και να αμήλικτοι. Και βέβαια κάνει και ένα story όπου πρωταγωνιστούν ένα ζευγάρι Γάλλοι, ένας 28χρονος που κάνει το διδακτορικό του και μια νεότερη κοπέλα, αυτός είναι τροτσιστής, η κοπέλα είναι αναρχική, διεκτραγωδεί λιγάκι την κατάσταση αυτού του φοιτητή, γιατί το να κάνεις το διδακτορικό σου στα 28 σου και να μην είσαι και πολύ αποφασισμένος να το τελειώσεις, και την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει αυτός ο τύπος, και έχει και μια μαύρη σελίδα στο βιογραφικό του, τον έχουν πιάσει σε ανύποπτο χρόνο με 2 γραμμάρια κοκαίνη και η αστυνομία τον κρατάει στο χέρι. Οπότε τον αναγκάζουν να είναι χαφιές στη Γένοβα. Λοιπόν, εκτός από αυτό το ζευγαράκι,
όπου βέβαια η κοπέλα είναι ανύποπτη ότι ο φίλος της μπορεί να είναι και καρφή, που με βαριά καρδιά ο τύπος απλώς τον κρατάνε στο χέρι. Εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους ήρωες μέσα. Έχουμε ένα ζευγάρι μυστικών πρακτόρων, Γάλλων, που επίσης βρίσκονται εκεί σε αποστολή. Έχουμε έναν αξιωματούχο της Ιταλικής αστυνομίας, όπου βλέπουμε το ποιόν όλου του σώματος στο πρόσωπό του. Και επίσης έναν Γάλλο πολιτικό επιστήμονα που είναι σύμβουλος επικοινωνίας του Σιράκ και ο οποίος επίσης έχει κάτι που τον κρατάνε στο χέρι. Έχει δώσει μερικά σκαμπύλια στη γυναίκα του και το ξέρουνε. Και αυτός δηλαδή εκβιάζεται με έναν τρόπο. Βλέπεις αυτά που φαίνονται πολύ ασήμαντα σε συγκεκριμένες συνθήκες, υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν μπούμεραγκ εναντίον σου. Παίξουν κομβικό ρόλο. Βέβαια. Λοιπόν, και εδώ πέρα μας βάζει μέσα στις μέρες αυτές που γίνονται οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις, οι εκδηλώσεις και οι μάχες ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία, και είναι ένα μακρύ κατηγορό απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Αλλά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια χαρτογραφεί και όλο το χώρο τον αντισυστημικό εκεί. Μάλιστα. Είναι σαν να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, εμένα δεν με ξετρέλανε ως μυθιστόρημα με την πλοκή του, αλλά ήταν σαν να ήμουν εκεί. Αυτό είναι πολύ δυνατό συνέστημα που το νιώθεις. Βέβαια, βέβαια. Και δεν θυμάμαι να έχουμε διαβάσει κάτι, κάτι άλλο. Όχι, 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 όχι. Μιλάμε για μυθιστορηματικό για τη Γένοβα. Είπα μερικά νούμερα να θυμίσω. 500.000 άνθρωποι που διαμαρτύρονταν, οι τραυματίες ήταν πάνω από 600. Ναι, και ναι. Ο Κάρλο Τζουλιάνι που πήγε άδικα. Μάλιστα. Από τα ωραιότερα μυθιστορήματα όμως που διάβασα τον τελευταίο καιρό και πραγματικά όποιος δεν το διαβάσει χάνει και ελπίζω να μην έχει κάνει προκατάληψη και δεν το αγγίξει, είναι ο θάνατος του Βιβέκ Ότζι σε μετάφραση Βίβιαν Στεργίου από τις εκδόσεις Τερέωμα, ενός συγγραφέα από την Ιγυρία που γεννήθηκε κορίτσι, αλλά τώρα θέλει να είναι το. Είναι ουδέτερο. Πώς λέγαμε, κορίτσι, γυναίκα, άλλο, είναι άλλο. Ακουέκε, εμέζι είναι το όνομά του. Και ζει πια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από 17 χρονών. Λοιπόν, ο θάνατος του Βιβέκ Ότζι διαδραματίζεται στην Ιγυρία, σε μια πόλη νότιο-ανατολικά της Νιγηρίας, σε μια περίοδο που γίνονται πολιτικές ταραχές στη χώρα, πρόσφατη. Και νομίζω είναι το 87 γεννηθής. Δεν το λέει εδώ το βιογραφικό του, δεν ξέρω. Ναι. Έχει πάρει πολλά βραβεία, έχει διακριθεί, δηλαδή είναι λογοτεχνία πολύ υψηλού επίπεδου. Και μας μεταφέρει λοιπόν στην Ιγυρία σε μια κατάσταση μεσοαστική. Δηλαδή, πολλοί πρωταγωνιστές του βιβλίου ανήκουν σε μια κοινότητα όπου συναντάμε γυναίκες που είναι παντρεμένες με Νιγηριανούς και έχουν φτιάξει. Δηλαδή, μία είναι από την Ασία, η άλλη είναι από την Αμερική. Δηλαδή, είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και μάλιστα αυτές οι κυρίες για τα παιδιά λέγονται θείες, επειδή υπάρχει μια οικειότητα πολύ μεγάλη. Ο Βιβέκ Ότζι, που μαθαίνουμε από την πρώτη σελίδα ότι μια μέρα που γίνονταν ταραχές στην κεντρική αγορά της πόλης βρίσκεται νεκρός, ζωντανεύει μέσα από τις αναμνήσεις άλλων και κυρίως μέσα από τη μαρτυρία του αγαπημένου του πρώτου ξάδερφου. Η δε μάνα του Βιβέκ Ότζι δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν μάθει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε το παιδί της. Το παιδί της είναι ένα ιδιαίτερο αγόρι, το οποίο αφότου έγινε έφηβος, είχε αφήσει τα μαλλιά του μακριά και εν αγνία των δικών του ντυνόταν και γυναικεία. Μα το μαθαίνουμε σιγά σιγά, δηλαδή αυτό. Η μάνα καταλάβαινε ότι το παιδί της είναι κάπως διαφορετικό, πιο ευαίσθητο, πιο η θηλυκή πλευρά του δηλαδή φαινότανε, αλλά το υπερπροστάτευε, το υπεραγαπούσε και δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί της.
Οι φίλοι του αγοριού επίσης το είχαν πολύ στην αγκαλιά τους κι αυτοί. Δηλαδή το ότι βλέπανε ένα παιδί να διεκδικεί, να ικανοποιήσει την ερωτική του επιθυμία κόντρα στις αγγυλώσεις μια τόσο παραδοσιακής κοινωνίας όπως είναι αυτή της Νιγηρίας, δεν τον περιθωριοποιούσαν. Ίσα-ίσα ήταν η ψυχή της παρέας και ήταν ο άνθρωπος που είχε δώσει την ευκαιρία και σε άλλους που είχαν ιδιαιτερότητες σεξουαλικές να τις επομισθούν και να τις διεκδικήσουν. Οπότε ο θάνατός του ήταν πάρα πολύ δυσβάστακτος για όλη την κοινότητα. Μέχρι την τελευταία σελίδα μας κρατάει το ενδιαφέρον το συγγραφέας, πώς να το πω, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά, ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία, αυτό το μαθαίνουμε στο τέλος. Και όλο το βιβλίο είναι ένα puzzle με πολλά πισωγυρίσματα στο χρόνο, με πολλές οπτικές γωνίες. Υπάρχει και ο τριτοπρόσωπος αφηγητής, αλλά υπάρχει και ο νεκρός που μιλάει που και που. Υπάρχει και ο ξάδερφός του που έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαρτυρία του. Και σιγά 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 μέσα σε μια πρόζα αισθησιακή, διάφανη, πολύ πολύ ωραία, ζωντανεύει ένας ολόκληρος κόσμος και ένα πορτρέτο ανθρώπου ιδιαίτερου, πολύ εξαιρετικού. Ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το βιβλίο. Η γλώσσα δηλαδή και το πώς διαπραγματεύεται ένα τέτοιο θέμα χωρίς αυτή καμιά φορά την μαχητικότητα που σε αποξενώνει, ναι, από το θέμα. Ναι. Και μου αρέσει που πηγαίνουμε σε τέτοιες χώρες που δεν τις ξέρουμε και καθόλου. Και αυτό στη μεσοαστική κατάσταση, ναι, και όλα της Νιγηρίας. Και που τα ζητήματα που απασχολούν και τις δυτικές κοινωνίες. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Παντού. Η κοπέλα, η γεννημένη κοπέλα που τώρα είναι non-binary, έχει κάνει λαμπρές σπουδές στην Αμερική και τα διηγήματά της και αυτό το μυθιστόρημά της έχει πραγματικά ξεχωρίσει. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές, mm-hmm, και υποψήφιο, ωραία, για βραβεία, και κάποια βραβεία έχει πάρει. Είναι φοβερό. Κάτι που λίγοι δικοί μας συγγραφείς μπορούν να πούνε ότι έχουν καταφέρει στο εξωτερικό. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα που διαπραγματεύονται ο Κώστας Κατσουλάρης με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, ναι, σε ένα μακρύ διάλογο που κάνουν με τίτλο «Σκοντάφτοντας σε ανοιχτά σύνορα», μια συζήτηση για τα ορατά και αόρατα σύνορα της λογοτεχνίας και για την ελληνική ιδιοπροσωπεία, που βγήκε από τις εκδόσεις Πατάκη. Ναι. Είναι μια συζήτηση που είχαν κάνει και είχε μεταδοθεί και σε podcast και συνοδεύεται από μια παλιότερη συζήτηση που είχαν κάνει το 2007, πολύ πιο σύντομη. Ναι. Και τα θέματα που θίγουν αυτοί οι δύο, και συγγραφείς και κριτικοί, βέβαια, από διαφορετικές γενιές, mm-hmm, έχουν να κάνουν με αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε και από το ηλεκτρονικό περιοδικό Αναγνώστης, γιατί δεν μπορεί να βγει, ναι, προς τα έξω η ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται. Ναι, γιατί σταθερά δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Ναι. Και επίσης διευκρινίζουν ότι όταν λέμε ελληνική λογοτεχνία, δεν εννοούμε το σύνολο της ελληνικής λογοτεχνίας. Μιλάμε για μεμονωμένα βιβλία. Πώς θα στηριχτούν. Όποια βιβλία παρουσιάζω εδώ από ξένες χώρες, το 90% έχει επιδότηση η μετάφρασή του, έχει στήριξη από τη χώρα προέλευσής του για να φτάσει να γίνει ελληνική έκδοση. Ναι, κάτι, ναι, αντίστοιχο στην Ελλάδα, όποτε πάει να γίνει, όλο χαντακώνεται ελλείψη πόρων, ναι, ή οργάνωσης, ή στρατηγικής. Είναι ότι πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί προγράμματα τα οποία έχουν διακοπεί πολύ γρήγορα, ναι, δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Δεν είναι όμως το μόνο. Δεν είναι, αλλά δεν είναι μόνο, δεν αυτή είναι αιτία, το μόνο. Δεν είναι μόνο αυτή. Έχει σημασία και τι περιμένουν οι ξένοι από εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ποια το είναι η εικόνα. Η εικόνα του ήλιος, θάλασσα, μουσακάς, ναι, 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 και Παρθενώνας, ναι, έχει σαν κατάρα έχει πέσει πάνω μας. Ναι, ναι. Δηλαδή περιμένουν μια ελληνική τραγωδία. Άμα για, να για παράδειγμα τα εξώφυλλα βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων που έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά, ναι, του Μάρκαρη, ξέρω, ναι, της Καριστιανή παλιότερα, ναι, πολλά από αυτά έχουν τέτοιες εικόνες, ναι, κανένα Ζορμπάς, κανένα, ναι, ναι, ακόμα, ναι, και σήμερα δηλαδή, ναι, ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα Καβάφης, ναι, και Καζαντζάκης,
Ναι. Από εκεί και έπειτα το χάος σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτό, μιλάνε και για άλλα πράγματα. Μιλάνε και για το ρόλο της κριτικής εδώ πέρα. Που είμαστε μικρό χωριό και όλοι γνωριζόμαστε. Και είναι δύσκολο να είναι κανείς αυστηρός, αδέκαστος, χωρίς να χαλάσει τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Αλλά το ζητούμενο είναι, όταν γράφει κάποιος κριτική, λένε και οι δυο, είναι να ανοίγει συζητήσεις. Δεν είναι μόνο να κρίνει αισθητικά ένα έργο τέχνης. Είναι και της ουσίας η αναζήτηση του περιεχομένου, να κρίνεις και άλλα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε γαντζωθεί από την ιδιαιτερότητα της γλώσσας μας, που είναι μικρή και πανάρχια, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε παρά στο τι λέμε. Που και αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι και, ότι και η ελληνική αρχαιότητα έχει στοιχειώσει λίγο τη νέα ελληνική λογοτεχνία, γιατί ο ξένος για πάρα πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα, όταν έλεγε ελληνικό βιβλίο, εννοούσε την αρχαία γραμματεία. Και μέχρι αυτό να απαλλαγεί κανείς από... Ναι. Από αυτές τις... Και επίσης κάτι άλλο που επισημαίνουν και οι δύο είναι ότι για να έχει μια έγκλη το πολιτιστικό προϊόν που παράγεται εδώ, πρέπει να έχει μια έγκλη και η ίδια η χώρα. Αν η χώρα... Υπάρχει και αυτό, ναι. Αν η χώρα είναι σε παρακμή ή έτσι τουλάχιστον τη βλέπουν οι απ' έξω, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι παράγεται σε αυτήν. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, ναι. Τι να πω. Βέβαια υπάρχουν και χώρες, γιατί πρέπει να συγκρινόμαστε με χώρες αντίστοιχες με τις δικές μας. Τώρα το να συγκριθούμε. Ναι, γίνεται τέτοια σύγκριση με τη εδώ. Γαλλία και την Αγγλία. Και γίνεται με την Πορτογαλία, ας πούμε, γίνεται με τα Βαλκάνια, γίνεται με τη Σερβία. Είμαστε πίσω. Κουβέντα, ναι, είναι είμαστε μεγάλη πίσω. Κουβέντα. Η Πορτογαλία κατάφερε περισσότερα. Ναι. Ίσως γιατί χρησιμοποίησε και κάποια ονόματα σαν. Σαν λοκομοτίβες, ας πούμε. Ναι. Όπως ο Σαραμάγκου, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορεί να διαβαστεί σε 2 ώρες. Και για το τέλος, Ετέλ Αντνάν, Ταξίδι, Πόλεμος, Εξορία. Από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Σπύρου Γιαναρά. Η Αντνάν είναι μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Έχει γεννηθεί από πατέρα πρώην αξιωματούχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάνα Ελληνίδα από τη Σμύρνη. Και έζησε πολλά χρόνια στο Λίβανο. Στο Λίβανο, ναι. Όπου οι δικοί της είχαν εκπέσει εκεί. Δηλαδή ήταν σε ένα γαλλικό προτεκτοράτο ήταν ο Λίβανος όταν πήγανε και ο πατέρας της ήταν από τους ηττημένους. Έχει γνωρίσει από τα γενοφάσκια της δηλαδή τι σημαίνει να νιώθεις εξόριστος. Και είσαι στο εξωτερικό μετά από εκείνη λίγο. Μετά πήγε το ταξίδι που λέει ο τίτλος, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια, πράγμα που το έζησε σαν ταξίδι αναζωογονητικό. Και όχι σαν εξορία, γιατί αισθανόταν ότι της ανοίγεται ένα σύμπαν που αγνοούσε και που ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρο και ερεθιστικό. Σπούδασε στην Αμερική, στο Χάρβαρντ, σε καλά πανεπιστήμια. Ναι. Κάτσε να δεις. Χάρβαρντ, Μπέρκλεϊ, πριν είχε πάει στη Σορβόνη και δίδαξε στην Αμερική φιλοσοφία. Κάποια στιγμή επέστρεψε στο Λίβανο. Αλλά ο πόλεμος που άρχισε εκεί το 1975 ήταν συγκλονιστικό γεγονός για την ίδια. Τότε ένιωσε τι σημαίνει εξορία, εσωτερική εξορία. Εσωτερική, ναι. Γιατί ένιωθε εξόριστη στον ίδιο της τον τόπο. Νομίζω έχει μια φράση ωραία που λέει ότι η βαθύτερη εξορία δεν είναι, το λέω τώρα κάπως σχηματικά, όταν φεύγεις εσύ από τη χώρα σου, όταν η χώρα σου φεύγει από σένα. Α, βέβαια, βέβαια. Και αυτό το ένιωσε πάρα πολύ έντονα στο Λίβανο, όπου είδε και την εξορία που βιώσαν οι Παλαιστίνοι, και αυτά που ζήσαν οι γονείς της, και αυτά που έζησε η ίδια, γιατί στο Λίβανο διδάχτηκε σε γαλλικό σχολείο τη γαλλική γλώσσα και την αγγλική και όχι την αραβική. Και λέει, μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων αποκόπηκε από την κουλτούρα της και αυτό είχε συνέπειες και στον πόλεμο που έγινε μετά. Ανατέμνει τη συνθήκη της εξορίας από όλες τις πλευρές με πολύ ωραία λιτή γλώσσα, μεστή, και βλέπω ότι η Άγρα έχει βγάλει κι άλλα της βιβλία.
Ναι, και νομίζω αυτό ότι... νομίζω είναι ένα... Είναι, ας πούμε, ένα επίμετρο σε ένα προηγούμενο βιβλίο, ακριβώς, δηλαδή μικρό βιβλιαράκι ακριβώς. Αυτό. Και είναι μια ευκαιρία, εγώ ας πούμε δεν έχω διαβάσει άλλα της, αλλά με αυτό το κείμενο ένιωσα την ανάγκη να την ανακαλύψω. Ωραία. Την ανακαλύψουμε οπωσδήποτε. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σας. Και γεια και σε εσάς. Και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε.